Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Επιτρέψτε μου καταρχά να ευχαριστήσω θερμά όλε και όλου που ανταποκρίθηκαν με την συμμετοχή του στο σημερινό κάλεσμα. Στην πρώτη δράση και εκδήλωση του νεοσύστατου Κέντρου Μελετών Πολιτική για το Φύλλο και την Ισότητα, που αποτελεί αυτόνομη μονάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Είναι η μεγάλη τιμή και η χαρά που νιώθω για τι εξέχουσε προσωπικότητε που συμμετέχουν σήμερα. Προσωπικότητε υψηλού συμβολισμού και ουσιαστική συνεισφορά. Η κάθε μία για την μοναδική αξία και τη σημαντική προσφορά τη. Προσωπικότητε που έχουν υπηρετήσει τα δημοκρατικά ιδεώδη και τι θεμελιώδει αξίες μα μέσα από πολλέ θέσει. Από τα ύψιστα πολιτιακά αξιώματα, όπω ο τέο πρόεδρο τη Δημοκρατία, καθηγητή κύριος Προκόπιο Παυλόπουλο, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα, μέχρι την οικονομία, τον πολιτισμό και την κοινωνία. Σήμερα, στη νέα εποχή. Η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων περνά μέσα από την ενδυνάμωση αυτών των αξιών. Η ελευθερία, η ισότητα, η ισότιμη συμμετοχή και η ισονομία αναδεικνύονται σε κρίσιμου παράγοντε ευημερία. Με αυτέ τι σκέψει και με άξονα τι σύγχρονε κοινωνικέ ανάγκε, συγκροτήθηκε η ιδέα τη ίδρυση του ΚΕΜΕΦΗ. Μια πρωτοβουλία που προσβλέπει με εργαλεία την επιστημονική έρευνα και την πολιτική καινοτομία να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία μας στα ζητήματα της ισότητας. Να προωθήσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πτυχές της ατομικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Να συμβάλλει με τις δυνάμεις της στις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας είναι ημέρα μοναδικού συμβολισμού αγώνων για την ισότητα, τη συμμετοχή, την ίδια τη δημοκρατία. Οι γυναίκες ήταν πάντα πρωτοπόρες στις μεγάλες κοινωνικέ αλλαγέ σε όλες τις στιγμές της ιστορίας. Έδιναν τον τόνο, ενέπνεαν, συμμετείχαν, πρωταγωνιστούσαν. Ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή κάθε προοδευτικής αλλαγή Με όπλα τους, την ενσυναίσθηση, τη μαχητικότητα, τη λογική, το ανθρώπινο πρόσωπο. Προωθούσαν και προωθούν τις ανάγκες για ενσωμάτωση, τις αξίες της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συνένεσης, καθώς έχουν πληγεί διαχρονικά από τους κοινωνικούς διαχωρισμούς. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτά τα χαρακτηριστικά και οι αξίες διαμορφώνουν τις σύγχρονες τάσεις της ηγεσία που αποσκοπούν στην ενεργοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου σε όλους τους τομείς της ζωής για την επίτευξη μεγάλων κοινών στόχων. Με λίγα λόγια, η γυναικεία ηγεσία η ισχυρή δηλαδή παρουσία της γυναίκα στα κέντρα λήψη αποφάσεων γίνεται προαπαιτούμενο στην εξέλιξη των κοινωνιών. Αυτό είναι και το μήνυμα που λαμβάνω από την συμμετοχή μου στο Women Political Leaders. Ένα παγκόσμιο ισχυρό δίκτυο προώθηση της γυναικεία ηγεσία, στο οποίο και έχω οριστεί ως πρέσβυρα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι και το μήνυμα που λαμβάνω διαρκώ από όλο ένα και περισσότερου ανθρώπου, φορεί, οργανισμού. Την ανάγκη οι γυναίκε να μπουν στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων μαχών που έχουμε να δώσουμε όλο το επόμενο διάστημα. Κυρίε και κύριοι, σε αυτή την ιστορική συγκυρία που βιώνουμε, βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη αντίφαση. Ποτέ άλλοτε, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν τοποθετήθηκε υψηλότερα στην πολιτική ατζέντα η διάσταση του φύλου. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγο που η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρέωσε τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν την ισότητα των φύλων στι επενδύσει που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό ανάκαμψη και ανθεκτικότητα. Η ανάγκη επομένω για περισσότερε γυναίκε και στην παραγωγική διαδικασία γίνεται κορυφαία αναπτυξιακή προπόθεση. Ωστόσο, η πρωτοφανή υγειονομική κρίση που βιώνουμε έφερε και μια τεράστια ανισορροπία σε δεδομένα δεκαετιών όπω στα θέματα υγεία, εργασία, εκπαίδευση, αλλά και σε ζητήματα ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Ερχόμαστε έτσι δυστυχώ αντιμέτωποι ξανά με έντονα φαινόμενα ανισοτήτων που σηματοδοτούν την κοινωνική οπισθοδρόμηση. Ένα από τα πλέον οδυνηρά είναι η επιδείνωση των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλου σχεδόν του τομεί τη ζωή και σε παγκόσμιο επίπεδο μια οπισθοδρόμηση επικίνδυνη, να χαθούν μέσα σε ένα μόλις χρόνο κοινωνικά επιτεύγματα που κατακτήθηκαν με αγώνε δεκαετιών. Στην Ευρώπη, η ενδοοικογενειακή βία αυξήθηκε κατακόρυφα ακόμα και σε χώρε εμβληματικέ για την επίτευξη τη έμφυλη ισότητα. Οι γυναίκε στην αγορά εργασία πλήττονται και αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τους άνδρες σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, οι περιορισμοί της κυκλοφορίας εκτινάσουν την μη αμοιβόμενη εργασία, φροντίδα σπιτιού και οικογένειας και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Στην δυστοπική αυτή εικόνα προστίθεται και το πρόβλημα της γυναικείας υποεκπροσώπησης στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Παρά το γεγονός ότι για την ενίσχυση της γυναικείας ηγεσίας έχουν γίνει σημαντικά βήματα παγκοσμίω στου κόλπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη χώρα μα. Στα θετικά αυτά βήματα συγκαταλέγεται και η πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4706 του 2020, που προβλέπει μεταξύ άλλων την εκπροσώπηση αναφύλλω σε ποσοστό τουλάχιστον 25% των μελών των διοικητικών συμβουλίων εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο αξιών. Μια σπουδαία πρωτοβουλία τη Προέδρου τη Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά Βασιλική Λαζαράκου, που θα τιμήσει σε λίγο την εκδήλωση με την δική τη τοποθέτηση. Γιατί τελικά οι γυναίκε που πρωτοστατούν στη δημόσια σφαίρα ενεργούν κέρια για την ενδυνάμωση του ηγετικού ρόλου τη γυναίκα και στον ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώ, όμω, στην ελληνική πραγματικότητα, η προώθηση τη γυναικεία ηγεσία έδειξε στασιμότητα και πριν από την πανδημία. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μόλι το 20% των βουλευτών είναι γυναίκε, όσο ήταν δηλαδή και πριν από την ψήφιση του σχετικού νόμου για την ποσόστοση. Το ίδιο ασθενική παραμένει και η γυναική εκπροσώπηση στην ελληνική κυβέρνηση με ελάχιστε γυναίκε να συμμετέχουν σε αυτή. Στην τοπική αυτοδιοίκηση τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Μόλι 19 στου 332 δημάρχου είναι γυναίκε. Ενώ από του 13 περιφερειάρχε τη χώρα μόνο μία είναι γυναίκα. Εικόνα απογοητευτική που δείχνει το βάθο και το εύρο του προβλήματο στην Ελλάδα. Το έλλειμμα συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική είναι βαθύ και αποτελεί τεράστιο πλήγμα για την δημοκρατία στη χώρα μας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς οι γυναίκες θα παροτρινθούν να αναλάβουν ηγετικέ θέσεις. Διότι η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει προσωπικές υπερβάσεις. Και ειδικά για τις γυναίκες που συμπιέζονται από ρόλους πολλαπλούς, οι υπερβάσεις αυτές είναι πιο επίπονες. Αλλά και γιατί η γυναικεία φιλοδοξία προσκρούει σε κοινωνικά στερεότυπα, τα οποία δυστυχώς δείχνουν να αναβιώνουν και πάλι με ένταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Γι' αυτό και οι γυναίκες που καταφέρνουν τελικά να σπάσουν την λεγόμενη γυάλινη οροφή σε όλους τους τομείς, έχουν συνήθως ένα ισχυρό υποστηρικτικό background, είτε οικογενειακό, είτε φιλικό, είτε κοινωνικό. Προσωπικά, είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μια οικογένεια παραδοσιακή σε αρχές και αξίες, με ισχυρές δημοκρατικές και φιλελεύθερες ιδέες που προωθούσε εμφατικά τι πρωταρχικέ αξίε τη μόρφωση και τη επαγγελματική καταξίωση στην βάση τη ισότιμη διεκδίκηση. Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου στην πολιτική, όμω, χρειάστηκε να καταβάλω πιο συστηματική προσπάθεια σε σχέση με άντρε συναδέλφου μου για να αποδείξω ότι δικαίω κατέχω μια θέση στη Βουλή των Ελλήνων. Γιατί? Γιατί υπάρχουν παγιωμένα κοινωνικά στερεότυπα που δύσκολα σπάνε και ακόμα πιο δύσκολα προσπερνιούνται. Να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτά τα στερεότυπα, χρειάζονται εφόδια παιδεία και διαπαιδαγώγηση στην οικογένεια, στο σχολείο. Η πολιτεία οφείλει να δώσει ισχυρά εργαλεία στου εκπαιδευτικού για να ενισχύσουν μέσα από την διδακτική διαδικασία τι αξίε τη ισότιμη συμμετοχή και τη πολυμορφία. Χρειάζεται επίση ανάπτυξη τη συμμετοχή των γυναικών σε ισχυρά δίκτυα που προωθούν γυναίκε σε ηγετικέ θέσει στην πολιτική, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις. Η αυτοπεποίθηση, οι ικανότητες και η ισχυρή δικτύωση των γυναικών είναι το μείγμα που θα μας οδηγήσει να σπάσουμε τα αόρατα φράγματα που κρατούν τις γυναίκες στο παρασκήνιο. Χρειάζεται όμως πολλή δουλειά και συλλογική προσπάθεια. Χρειάζεται κοινωνική ζήμωση, ακαδημαϊκή έρευνα και φυσικά πάνω απ' όλα χρειάζεται πολιτική βούληση. Η ώρα των πράξεων έχει φτάσει. Τα λόγια δεν αρκούν πλέον. Το ΚΕΜΙΦΗ έρχεται να δημιουργήσει ένα χώρο διαλόγου, έρευνα, προβληματισμού αλλά και δράση. Γιατί σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, χρειάζεται να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Περισσότερε γυναίκε παντού. Στην εργασία, στην κοινωνία των πολιτών, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο κοινοβούλιο, στην κυβέρνηση, παντού. Περισσότερε γυναίκε, λοιπόν, για την επούλωση των μεγάλων ανισοτήτων που προέκυψαν στα χρόνια τη οικονομική κρίση και τη πανδημία, σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη περισσότερη δικαιοσύνη, αποτελεσματικότερη κοινωνική πολιτική για τη μετάβαση σε μια κοινωνία δίκαιη, χτισμένη πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της ισότητας. Για τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας και ευημερίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.